just wheel away. Looks like that. That was brilliant. Ευχαριστούμε όλους, αθλητές, διαιτητές, χορηγούς και τους θεατές μας. Σύριγος Ματέος, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω από την κόκκινη γραμμή. Χειροκροτήστε. Ναι. Ρούτσης Γιάννης. Ακούραστος εργάτης του beach volley και όχι μόνο. Γεωργιάδης Τέλειος, μας ήρθε από τον Πειραιά να μας βοηθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Σπερίς. Μόνιμα στο βάθρο του βαθμολογούμενου τουρνουά. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφεραν να ανέβουν πιο ψηλά. Δεν πειράζει, του χρόνου. Την απονομή θα κάνει ο Πέτρος Πάπιτσης. Α, και Περούρα. Μπράβο, μπράβο.
Άθρο με τον Beauty, τραυματικά και Φρεμίδη, Νικήτα. Την απονομή θα κάνω εγώ, Στέφανος Παλαιολόγος. Πολίτης Τσινός! Βενέζικος πολίτης, πολλές φορές με τη ρακέτα έβγαζε άμυνες και επιθέσεις. Τσινός με τα πασάκια του τα όμορφα, πίσω πάσα, μπροστά πάσα. Την απονομή θα κάνει ο μεγάλος χορηγός Σαγκινέτος Μαραγκός. Παρακαλούμε να προσέλθει. Συγχαρητήρια. Πολίτης Βενέδικτος, χειροκροτήστε. Βαγγέλης Τσινός, μπαμπάς. Ένα δωράκι θα κάνουμε από το χορηγό μας. Παρακαλώ, άνοιξε. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Μια πλήρης συλλογή της ΧΕΛ με πολλά αναψυκτικά, ισοτονικά. Πάρα πολύ το Δήμο Σύρου Ερμούπολης για τη βοήθειά τους. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλο αυτό το όμορφο πανηγυράκι. Ευχαριστούμε. Βάρη, Beach Volley, μαζί μας έχουμε τους δύο νικητές, Τσινός, πολίτης Τσινός, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Πείτε μας λίγο για αυτή τη μεγάλη επιτυχία και πώς σας φάνηκε το τουρνουά. Όπως κάθε χρόνο είναι ένα τουρνουά πολύ οργανωμένο. Μαζευόμαστε όλοι σε διανοί αθλητές που μας αρέσει το Beach Volley και κάνουμε το κέφι μας κάθε μέρα. Ο φίλος μου και συμπαίκτης μου, Βενέδικτος Πολίτης, έπαιξε πάρα πολύ καλά και το ευχαριστήθηκε και εκείνος και εγώ. Ελπίζουμε να είμαστε και τον χρόνο εκείς, και να συμμετάσχουμε και να το ευχαριστηθούμε όσο και φέτος. Είναι η πρώτη σας συνεργασία, έτσι, στο Beach. Η δεύτερη. Πέρυσι είχαμε βγει τέταρτη. Ήταν ένα γνώρος στη γη η πρώτη. Και τώρα η δεύτερη. Έμαθα κάποια πράγματα. Βενέδικτε, πώς σου φαίνεται ότι από το τένις ξαφνικά, από εκεί που είχες αρρώσει τα πάντα στο τένις και στους αγώνες τένις, ξαφνικά έχεις βρεθεί τώρα σε ένα υψηλό επίπεδο, παίζεις με αθλητές οι οποίοι είναι κιόλας και στην Α1, αγωνίστηκες κιόλας αντίπαλος με τον Εφρεμίδη και με πολλά άλλα παιδιά. Πώς σου φαίνεται που πρωταγωνιστείς πλέον στο Beach Volley? Εντάξει, δεν είναι πρωταγωνιστό, δεν το παραλέμε, είναι ένα χόμπι. Είχα ένα πάρα πολύ καλό συμπαίκτη, από τους καλύτερους δηλαδή, και με τη βοήθειά του το καταφέραμε. Από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα το τένις δεν έχει καμία σχέση, είμαστε αθλητικοί και δύο, και όλα καλά. Τώρα, 31 Αυγούστου, θα σας ξαναδούμε στο Γαλλισά μαζί, στην ίδια ομάδα.
Θα δούμε, γιατί πρέπει να κάνουμε και κάποια ξεκούραση. Έχει και ένα τουρνουά τέννις που μπορεί να κατέβουν μαζί. Οπότε, αν πέσουν μαζί. Αλλά δεν το θέλω στο τέτοιο σπέκτη. Ωραία, να είστε καλά, συγχαρητήρια. Το μόνο που θέλω να πω είναι πολλά περαστικά στο βίντεο του Μάπιτσι, που καλεμπορείτε τώρα, αλλά όλα καλά θα πάνε. Το εύχομαι να αναρρώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βρισκόμαστε με τον Στέφανο Παλαιολόγο, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο τμήμα βόλεϊ του Ερμή Σύρου, του τμήμα beach volley του Ερμή Σύρου, και διοργανωτή του φετινού τουρνουά, 7ο συνεχόμενο στη Βάρη. Στέφανε, θέλω να μας πεις έτσι λίγα λόγια για αυτή τη διοργάνωση. Μετά από αρκετές μέρες βρισκόμαστε σήμερα Κυριακή το βράδυ και περιμένουμε τα δικά σου συμπεράσματα, το δικό σου απολογισμό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ για τη συμβολή σας στη διαφήμιση και στη διάδοση του τουρνουά εδώ πέρα και γενικά του beach volley. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω περαστικά στο φίλο και στον διοργανωτή Πέτρο Πάπιτσι. Είχε ένα τύχημα στην προπόνηση της Τετάρτης. Είχε ένα κάταγμα στο ζυγωματικό, πήγε στην Αθήνα, έκανε μια επέμβαση, γύρισε εδώ δυνατός κοντά μας, ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και στο πάντα συνερήνεια. Όσον αφορά το τουρνουά, ήταν η πιο δύσκολη χρονιά, καθώς με την έλλειψη, την απουσία του Πέτρου για τον ιατρικό λόγο που είπαμε προηγουμένως, όλο το βάρος έπεσε πρώτα στο Δομένικο τον Μαραγκό, και τον ευχαριστώ για εκείνο πάρα πολύ. Και μετέπειτα σε μένα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω, όπως είδατε και εσείς, δεν έλειψε τίποτα κυριολεκτικά από αυτό το τουρνουά. Και πιστεύω ότι πήγε καλά σε θέμα διοργάνωσης. Όπως γράψατε και εσείς ο καιρός, εντάξει, είναι μια χαρά. Τελειώσαμε ωραία. Είδαμε υψηλό επίπεδο βολέι από και από αναγνωρισμένους αθλητές, αλλά και από αθλητές οι οποίοι έχουν το βόλεϊ, το beach volley σαν χόμπι. Παρ' όλα αυτά όμως στάθηκαν αντάξια των προσδοκιών και των δυνατοτήτων τους. Λίγα λόγια έτσι για το αγωνιστικό κομμάτι θα ήθελα να μου πείτε. Καταρχάς να διαχωρίσουμε λίγο το άθλημα του beach volley με το άθλημα του βόλεϊ. Είναι δύο παρόμοια αθλήματα που είναι εντελώς διαφορετικά, βέβαια. Φέτος ήταν πολύ δυνατοί αγώνες από τα πρώιμη τελικά, από την οκτάδα δηλαδή, 8 πολύ δυνατές ομάδες, πολύ εισάξιες ομάδες, γι' αυτό και όλα τα παιχνίδια, σχεδόν όλα τα παιχνίδια κλείθηκαν στο tie break. Είδαμε τα φαβορί να αποκλείονται από νωρίς, είδαμε παίχτες, είδαμε ομάδες που τις περιμέναμε να μπουν τετράδα δύσκολα, να προχωράνε και να είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Τραβούν το παράδειγμα, οι πρωταθλητές μας απαρτίζονται από τον Βαγγέλη Τζινό που είναι ένας από τους καλύτερους Ιγιανούς. Ενώ είχαμε ομάδες από την Αθήνα, κατάφερε να ξεπεράσει όλους και να ανέβει στο ψηφότερο καλύτερο βάθρο. Και από τον Βενέν και τον Πολίτη που τα τελευταία χρόνια ασχολείται φυσικά αεραστεχνικά με τον beach volley και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και πολύ καλός παίκτης. Αυτή η διάδα κατάφερε να σπάσει τα προγνωστικά και να βγει πρώτη στο τουρνουά. 31 Αυγούστου είπατε ότι θα έχουμε ένα νέο τουρνουά, δίνουμε ραντεβού στο Γαλλισσά. Δεν ξέρω, έχουν ανοίξει οι συμμετοχές των ομάδων, θα περιμένουμε κάποια ανακοίνωση από εσάς. Μετά την αποφόρτιση από όλο αυτό το βάρος του τουρνουά της Βάρης, ξεκινάμε σιγά σιγά τις προετοιμασίες για το τουρνουά του Γαλλισσά. 31 Αυγούστου ξεκινάει, με 2 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή. Θα είναι ένα τουρνουά που, αν έχει ξαναγίνει στη Σύρο, θα ήταν πολύ παλιά. Θα γίνει ταυτόχρονα ανδρικό, γυναικείο και μεικτό τουρνουά. Με την παρουσία ομάδων και από την Αθήνα. Θα φτιάξουμε ένα πακέτο για τις ομάδες από τα κλαμπ της Αθήνας, το οποίο θα περιλαμβάνει εισιτήρια διαμονή και τη συμμετοχή του τουρνουά. Περιμένουμε αρκετές ομάδες και ανυπομονούμε να δούμε το αποτέλεσμα του τουρνουά αυτού. Δεν ξέρω αν έχετε να σημειώσετε κάτι κλείνοντας.
Θέλουμε να σας δώσουμε συγχαρητήρια Κυκλάδες 24 και Sport Κυκλάδες 24 για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση. Και Πέτρο, περαστικά και να επανέλθεις γρήγορα. Συγχαρητήρια σε όλους. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, τον διοργανωτή Ερμή Σύρου, την τοπική επιτροπή που μας στήριξε, την τοπική επιτροπή Βόλεϊ που μας στήριξε. Τους χορηγούς δεν μπορώ να τους πω τώρα έναν έναν, αλλά θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το καφέ Καώμα, το Hotel Καμέλο, το Λόκο Βεράνο και το καφέ Εμπλό. Με τη συμβολή τους φέραμε την κερκίδα φέτος γιατί είχαμε κάποιες δυσκολίες. Ευχαριστούμε πολύ, όχι μόνο αυτούς αλλά και τους υπόλοιπους κορυφαίους που δεν θέλω να τους πω τώρα γιατί δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον. Ευχαριστούμε και εσάς. Να είστε καλά.